Σήμερα ίσως είναι μία από τις πιο σημαντικές ημέρες από αυτές που γιορτάζουμε αυτές τις διεθνείς έτσι, ημέρες. Η μέρα του μπέργκερ, η μέρα της πίτσας, η μέρα του πατέρα, της μητέρας, του θείου, της ξαδέφης, των πιφτεκιών. Σήμερα είναι μία από τις πιο σημαντικές ημέρες ίσως της νεότερης γενιάς των τελευταίων 40 χρόνων. Και δεν είναι άλλη από την... Παγκόσμια ημέρα τη Αυτοφροντίδα. Ναι, δυστυχώ έπρεπε να θεσπιστεί και η ημέρα τη Αυτοφροντίδα, γιατί τελικά λίγο κόσμο είχε καταλάβει πριν από 20 χρόνια το πόσο το self-care και πόσο ο ναός που ονομάζουμε εμείς σώμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει το μυαλό μας, την ψυχή μας και γενικότερα όλα μας τα όργανα, χρειάζεται κάποιο είδους φροντίδα Είτε αυτό είναι φυσική φροντίδα, είτε αυτό είναι διατροφική φροντίδα, είτε αυτό είναι, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, λόγω αυτής της ημέρας, αποφασίσαμε με την Highwell να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα στο να βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο να ξεφύγει από το ταμπού της ψυχοθεραπείας. Τι είναι το Highwell και γιατί το βλέπετε εδώ. Το Highwell είναι μια πλατφόρμα ψυχολογικής υποστήριξης, το οποίο σας φέρνει σε επαφή online από την ασφάλεια του σπιτιού σας με ψυχολόγους τις ώρες που χρειάζεστε, δίνοντας έτσι σε αυτούς που έχουν το αίσθημα της ανασφάλειας και του φόβου του να έρθουν σε επαφή με κάποιο ψυχολόγο. Ο πρώτος και ο κύριος λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να πάνε σε ψυχολόγο είναι γιατί δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν. Γενικότερα το άγνωστο είναι μία από τις μεγαλύτερες φοβίες που έχει η ανθρωπότητα. Φοβούνται λοιπόν το άγνωστο, φοβούνται ότι θα αντιμετωπίσουν, το ότι θα πρέπει να εμπιστευτούν έναν άγνωστο για να μοιραστούν προσωπικά του προβλήματα. Το καλό με τη Highwell είναι ότι είσαι στο σπίτι σου, στην ασφάλειά σου και κατόπιν ραντεβού που θα πραγματοποιήσει με διάφορου ψυχολόγου, το δίνει δυνατότητα να επιλέξει εσύ τον ψυχολόγο για να κάνει τη συνεδρία σου. Γιατί συμβαίνει αυτό. Επειδή δεν τέριαξε με έναν ψυχοθεραπευτή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σου ταιριάζει σε ψυχοθεραπεία. Δεν ταιριάζουμε όλοι με όλου. Επειδή δεν τέριαξε με έναν ψυχολόγο, δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζει με κανέναν ψυχολόγο ή ότι δεν είσαι ικανό να δεχτεί τα ωφέλη τη ψυχοθεραπεία δεν μπορεί θού κύριε η ψυχοθεραπεία να σε βοηθήσει ή να σε ωφελήσει. Επειδή λοιπόν νομίζω ότι ο μέσο άνθρωπο αυτή τη στιγμή, και δεν μιλάω για τον μέσο Έλληνα, γιατί το Highwell είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα. Επειδή ο μέσο άνθρωπο δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και δεν έχει και τη χρονική δυνατότητα να σπαταλάει το χρόνο του και τα χρήματά του στο να ψάχνει να βρει θεραπευτή. Γι' αυτό λοιπόν η Highwell, λόγω τη International Self Care Day, τη Παγκόσμια ημέρα αυτοφροντίδα, δίνει τη δυνατότητα σε όλου να κάνουν 15 λεπτά δωρεάν Συνεδρία με κάποιον ψυχοθεραπευτή της πλατφόρμας για να γίνει αυτό το get to know each other με τον θεραπευτή για να δεις εάν ταιριάζει και αν σου εμπνέει κάτι για να μπορέσει να προχωρήσει μαζί του. Επίσης η Highwell εκτός από αυτό μας έχει δώσει με πολύ μεγάλη μου χαρά τον κωδικό Joule 20 γιατί μετά το πέρα των 15 λεπτών θα σας εμφανιστούν κάποια πακέτα τα οποία θα μπορείτε να αγοράσετε συνεδριών τα οποία αυτά πακέτα είναι πακέτα μία, δύο, τεσσάρων και 8 συνεδριών και σας προσφέρει με τον κωδικό Τζουλ 20, 20% έκπτωση στο πακέτο το οποίο θα επιλέξετε εσείς. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιτέλους δίνεται αυτό το άνοιγμα στον κόσμο του να κάνει ψυχοθεραπεία από την ασφάλεια του σπιτιού του, να μιλήσει με ανθρώπους καταξιωμένου στον χώρο του επιστήμονε οι οποίοι θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν να προχωρήσει παραπέρα. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε γενικότερα το self-care μα, όχι μόνο στο κομμάτι τη αγορά καλλιτικών, τη διατροφή και στο κομμάτι τη αυτοφροντίδα τη ψυχική μα υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Highwell για την χορηγία αυτού του βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη του στο να μεταδώσω εγώ ένα τέτοιο μήνυμα. Θέλω να μου πείτε από κάτω όσοι χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τη Highwell τι πρώτε εντυπώσει σα. Εγώ να σα πω την αλήθεια, Έχω κλείσει ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα γιατί θέλω πάρα πολύ να μιλήσω για το κομμάτι του στρε. Το οποίο προσπαθώ να μανατζάρω με διάφορου τρόπου, αλλά θέλω να μιλήσω, να βγάλω από μέσα μου κάποια πράγματα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ανυπόμονη. Αυτά. Προχωράμε στην υπόλοιπη ροή του βίντεο και δεν είναι άλλη. Από καλοκαιρινά αρώματα. Θα ξεκινήσω λέγοντά σα απλά ότι δυσκολότερο τάσκι στη ζωή μου δεν έχω κάνει. Γι' αυτό και ακριβώ τον λόγο, επειδή θέλω να τα κρατήσω μικρά, περιεκτικά. Πράγμα, πράγμα που δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάνω σε αυτό το κανάλι. <laughs> Αυτά τα βίντεο. Θα κάνω δύο part καλοκαιρινών αρωμάτων. Θα γίνει ένα part, δεύτερο part δεν θα είναι χωρισμένα σε κατηγορίε τα καλά, τα κακά, τα, τα άσχημα, τα ακριβά, τα φτηνά. Όχι. Θα είναι δύο αρώματα, equally χωρισμένα. Δεν θα υπάρχει ίδια εταιρεία σε ένα βίντεο, δηλαδή δεν θα δείτε μία εταιρεία να έχει δύο αρώματα, γιατί θα είναι top 10 δύο φορέ. Άρα δηλαδή θα δούμε 20 αρώματα καλοκαιρινά, 10 και 10 ξεχωριστά. Παρακαλώ πολύ, ποιο είναι στην υγεία των προγόνων μου. Δεν μου απαντάνε καν. Θα ξεκινήσω το πρώτο, το οποίο είναι και το πιο πρόσφατο που ήρθε στη συλλογή μου. Είχε την ευγενή καλοσύνη να μου το στείλει η Kylian. Είναι η έκδοση του Good Girl Gone Bad που έχω, αλλά είναι η fresh. Να ξέρετε ότι θα σας λέω και τι κατηγορία είναι εκτός από τις νότες. Δηλαδή, έχω floral, τροπικά, πολύ unisex, barber, βοτανικά, αρωματικά, καθαριότητας. Οπότε, θα δούμε πολλά διαφορετικά σήμερα. Δεν θα δούμε καλοκαιρινά, πεπατημένοι, ο, oh, καρίδε καρύδες κλπ. Θα δούμε και καρύδα. Spoiler. Το Good Girl Gone Bad είναι ένα φλωράλ, πολύ ενθουσιώδες άρωμα, ένα πολύ εθέριο άρωμα, το οποίο είναι εύκολα και office scent. Μπορείτε να το φορέσετε σε περίπτωση που δουλεύετε καλοκαίρι σε γραφείο και να μην είναι καθόλου οσφρετικά προσβλητικό για τους διπλανούς σας. Έχω το Good Girl Gone Bad, το κανονικό. Μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια, το off fresh μου αρέσει περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι... Έτσι θα έπρεπε να είναι το good girl gone bad, τόσο φρέσκο. Τώρα πως το όπως good girl gone bad είναι να είναι και φρέσκο, Μόνο στη συλλογιστική τη Γιούλη θα μπορούσε να, να, συμβεί αυτό το πράγμα. Για να σα πω και τι νότε του και να σα εξηγήσω τι μου μυρίζει περισσότερο. Στι νότε κορυφή βρίσκουμε άνθο πορτοκαλιού από την Τινησία και ρόδο από την Τουρκία, καθώ και ρόδο από το Μαρόκο. Στι μεσαίε νότε έχουμε νότε νερού. Mm -hmm. Αιγυπτιακό για σεμί, του Μπερόζα και στη βάση του Μάσκ. Και εκεί καταλαβαίνουμε γιατί η Γιούλη το έχει κατατάξει στα αγαπημένα τη. Γιατί έχει σαν βάση το μόσχο. Είναι ένα άρωμα το οποίο αυτό που λέει το ιδαρίς νότε, water notes, εσύ δεν το καταλαβαίνεις μεν, αλλά το water note που βγαίνει έχει και μία αίσθηση αλατιού μέσα του. Δεν είναι δηλαδή το fresh με την έννοια το ότι είναι φρέσκο νερό, βγάζει μία εσάν θάλασσα. Είναι ένα άρωμα το οποίο άνετα μπορεί να φορεθεί και στη θάλασσα, χωρί επίση να είναι προσβλητικό. Είναι για όλε τι ώρε το καλοκαίρι και είναι και πολύ κυριλάτο, γυναικείο και σικάτο. Ο Κίλιαν δεν μα έχει συνηθίσει σε τόσο γυναικεία κυριλάτα και σικάτα αρώματα. Εγώ του Κίλιαν είμαι φαν uh, στα μπαρμπουτιέρικα, τα αντρικά, τα βαρβάτα. Dark Lord. Θα συνεχίσω στο ίδιο πνεύμα περίπου και θα πάω σε ένα εξαιρετικό άρωμα, το οποίο εγώ το πήρα γιατί μου θύμιζε, όχι μου θύμιζε, μου είπαν ότι είναι πούδρα, αλλά δεν είναι πούδρα, εν τέλει όμως δεν με απογοήτευσε για αυτό που είναι. Μιλάω, παιδιά μου, για το λευκό του κορές, το οποίο έχει ανανεωθεί. Είναι, λέει, πουδρέ, αλλά σε μένα μυρίζει Πάρα πολύ έντονα μαλακτικό. Είναι ένα από τα πιο καθαρά αρώματα που έχω μυρίσει ποτέ. Αυτό είναι αυτό που έχω αγοράσει εγώ πριν από κανένα μήνα περίπου. Αλλά μου ήρθε χτε PR από την Κορέ το καινούριο. <laughs> Περνούσα μέσα από το μαγαζί. Δεν μυρίζει για πάρα πολύ ώρα. Μυρίζει για ένα καλό μία μισά ώρα αρκετά έντονα. Περνούσα από το χώρο και ρωτούσαν άνθρωποι, συνειδητοί, φίλοι μου και πελάτε του μαγαζιού, τι μυρίζει τι ωραία. Είναι ένα εξαιρετικά ωραίο, καλέσθητο άρωμα που μυρίζει μαλακτικό, χωρί να μυρίζει την απορριπαντική λα. Νότε Lily of the Valley, μεσέ νότε ρόδο και πεόνια, νότε βάση μόσχο, πούδρα και λευκό σανταλόξυλο. Το λευκό σανταλόξυλο δίνει μία έτσι. Ένα twist ελάχιστα ανατολίτικο κάνει μια στρογγυλάδα ανατολίτικη. για Και αν δεν υπήρχε, θα ήταν και το Αριέλ. Αλλά είναι ένα Oriental Αριέλ. Το βρήκα. Αυτό ήταν. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Σε εσά που σα αρέσουν τα άρωματα καθαριότητα, είναι και η τιμή του τέτοια που δεν είναι καθόλου απαγορευτική. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Επίση, θεωρώ ότι είναι και η unisex. Θα συνεχίσω λίγο στο κομμάτι τη καθαριότητα και θα πάω σε κάτι λίγο διαφορετικό. Θα πάω σε μια πεπατημένη η οποία είναι λίγο συνηθισμένη. Είναι ένα άρωμα το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, είχε γίνει μόδα. Δεν πάβει όμω να είναι ένα best seller το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει και είναι για όλε τι ώρε, είναι για όλα τα φύλλα, είναι για όλο το χειμώνο καλοκαίρι. Είναι μια signature μυρωδιά, την οποία γελάω πάρα πολύ γιατί, παιδιά, εγώ αυτή τη μυρωδιά. Όταν πέρασα COVID την έχασα. Έχασα ένα κομμάτι της μύτης μου όταν πέρασα COVID γιατί το Molecule 1 δεν το μύριζα. Είναι όμω ένα άρωμα το οποίο είναι αρκετά ιδιαίτερο. Μεν, αλλά έχει το φανατικό του κοινό. Ξεκινάει σαν κάτι πολύ μεταλλικό, το οποίο με, τη, με το πέρασμα τη ώρα μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο μυρωδιά σώματο, μυρωδιά αλκαλική σώματο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Είναι για ιδιαίτερα γούστα. Αλλά έχει το φανατικό κοινό του. Και μπορώ να καταλάβω και γιατί. Δεν μου είχε στοιχήσει, παιδιά, τίποτα περισσότερο από όταν είχα κολλήσει COVID πρόπερση, που δεν είχα όσφρηση και δεν μου μύριζε καθόλου, μα καθόλου αυτό. Οπότε ήταν τρομακτικό και δεν θέλω να το θυμάμαι, δεν θέλω να το ξαναπάθω. Συνεχίζω στα σαπουνέ καθαρά περίεργα και πάω στο ολοκένουργιο σου λεπών Mirabeau. Τι σετάλη το εννοείται. Είναι το καινούριο, βασικά έχουν βγάλει κι άλλο. Είναι το προπροηγούμενο. Είναι ένα άρωμα το οποίο μοιάζει λίγο να ανήκει στην οικογένεια του Γιάν. Μια πολύ πιο καλοκαιρινή έκδοση του Γιάν. Είναι ένα άρωμα πολύ ιδιαίτερο, δεν το συστήνω σε πολύ θηλυκέ υπάρξει. Είναι και για μα τι λίγο ολολέ. Έχει έντονο το στοιχείο τη σαπουνίλας και βρωμιά ταυτόχρονα είναι στην συνομοταξία του Exit the King, είναι στη συνομοταξία του Devil's Nightcap. είναι αρώματα που μυρίζουν καθαριότητα, σκάνκι καθαριότητα, βρώμικη καθαριότητα, if you know what I mean. Εγώ τα βρίσκω πολύ πονηρά αυτά τα αρώματα και πάρα πολύ μου αρέσουν. Πονηρή είμαι. Οι νότες κορυφή του είναι ροζ πιπέρι, φύλλο περγαμόντο και ελεμί. Οι μεσαίε νότε του είναι νότε θάλασσα. Ο Zonic Notes, λιβάνι και βιολέτα και ενότητε βάση ανταλόξυλο κέντρο Μόσχο, Orcanox, το οποίο είναι trademarked και βανίλια. Το Orcanox είναι ένα natural και synthetic, popular and weird. Έλα καλέ, δεν το έχουμε καταλάβει. Το οποίο το έχουν βάλει και στο The Ghost in the Shell τη Ετάλη Μπεγκαντογάνου. Δεν υπάρχει σε πάρα πολλά αρώματα αυτή τη στιγμή στην αγορά από ό,τι βλέπω. Το έχουν μόνο ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε αρώματα στην αγορά. Είναι μια περίεργη μυρωδιά αυτό το. Orcanox, δεν το αναγνωρίζω βέβαια εδώ μέσα, δεν μπορώ να το καταλάβω και α έχω και το Ghost in the Shell. Πάντω, ε... οι ozonic notes νομίζω και η θάλασσα κυριαρχούν. Είναι ένα καθαρό αλατισμένο, ταυτοχρόνω όμω και λίγο βρώμικο άρωμα. Είναι για πολύ ιδιαίτερα γούστα. Εγώ τρελαίνομαι. Ξέρετε ότι έχω λίγο κουλόγου στα αρώματα. Τρελαίνομαι. Δεν είναι απόλυτα θηλυκό. Δεν είναι απόλυτα αρσενικό, είναι ένα σε άρωμα, το οποίο δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, μυρίζει βρώμη και καθαριότητα. Μια θαλασσένια βρώμη και καθαριότητα, για να το πω πιο σωστά. Και μια και ανέφερα το fig leaf, θα περάσω σε ένα λάδι, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ σαν ενισχυτικό τσικί μαζί με το Alluring Fig του Καλοτίνη. Παιδιά, έβγαλε φέτο η κονταλή το Soleil de Vin, το οποίο είναι αργανέλαιο και μυρίζει σίκο. Σίκο. Γιούλη, σίκο, μυρίζει, σίκο. Παιδιά, έχω τεράστιο θέμα. Είναι ξηρό λάδι. Είναι ένα άρωμα σίκου, το οποίο όμω είναι άρωμα σίκου λουλουδάτο. Πω, πω Παναγία μου. Έχει ένα, μια μυρωδιά ανατολίτικου λουλουδέ σίκου, το οποίο δεν είναι υπέροχα με το κρεμόδε σίκου και του Αθοδωρή Καλωτίνη. και μου αρέσει πάρα πολύ. Σε περιπτώσει που θέλετε όμω να βάλετε σκέτο το έλαιο αυτό, το φοράτε κανονικά, σκέτο δεν χρειάζεται να το ενώσετε με κάποιο άρωμα. Πεθαίνω, η κονταλή, ειδικά στο κομμάτι τη αρωματοθεραπεία, νομίζω ότι έχει χτυπήσει πιού το βέλο στην καρδούλα μου. Και μια και μιλάμε για φύλλα, θα πάω. Τι πάσε μου δίνω, Παναγίτσα μου και Χριστούλη μου, θα περάσω στο Mumbai Noise, το πιο λίγο φορεμένο, παιδιά μου, άρωμα που έχω από την Bayrendo, αλλά είναι αυτό το οποίο έχω πιάσει τον εαυτό μου το τελευταίο διάστημα να κάνει layer με τα περισσότερα αρώματα εδώ μέσα. Το Mumbai Noise τη Bayrendo ήταν για μένα μία λίγο πιο εκλεπτισμένη έκδοση του αγαπημένου μου Φαντομάς της ε, να σωμάτω. Είναι ένα ούντινο άρωμα, έτσι τα λέω εγώ πια αυτά. Είναι ένα άρωμα το οποίο έχει ούντ στη βάση του με σανταλόξυλο και λάβδανο. Στις μεσένε νότες του έχει καφέ και τόν καμπίν και η κορυφή του είναι νταβάνα. Το νταβάνα του δίνει αυτή την πρασινίλα η οποία αυτή η πρασινίλα προσωμιάζει ελάχιστα το πεπόνι που έχει μέσα το νοσομάτο, αλλά ο καφές με την τόνκα δίνει μια γλυκύτητα σε αυτή την πρασινίλα και μια ανατολίτικη από κάτω βάση του σανταλόξυλου με το ούντ έρχεται να τα ενώσει όλα αυτά. Άρα, πράσινο, γλυκό, αρωματικό, ξυλώδες. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα, unisex, εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι και αρκετά σεξι. Ah. Επίση είναι και μια εξαιρετική βάση για οτιδήποτε φρουτένιο θέλετε να βάλετε από κάτω. Εγώ με αυτό παίζω πάρα πολύ φράουλα. Με αυτό παίζω πάρα πολύ τσέρι. Δηλαδή παίρνω τα τσέρι είτε του Ζάρα είτε το Τόμ Φόρντ και τα κάνω layer με αυτό. Έχει γίνει ένα από τα γκου του μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν βασικό άρωμα αλλά και σαν ενισχυτικό άλλον. Mm. Το συστήνω ανεπιφύλακτα γι' αυτό και το έχω σε. Η <laughs> Μπαϊρέντο <laughs> να ξέρετε ότι έχει από τα καλύτερα καλοκαιρινά αρώματα. Και έχω πάθει πολύ μεγάλο έρωτα με την Παϊρέντο. Εκεί που την θεωρούσα πάρα πολύ μποέμ για μένα, για κάποιο λόγο έχω πάθει έναν έρωτα. Και αφού μιλάμε για πρασινίλα, παιδιά, θα πάω σε ένα θαύμα το οποίο μου το σύστησε η Ελένη από το Just Perfumes GR. Θα βάλω το προφίλ τη για άλλη μια φορά στο κουτί μου από κάτω, γιατί credits are meant to be given. Και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει λίγο δεδομένο πια στο YouTube να δίνουμε credits σε αυτά που μα λένε οι δεύτεροι. Δεν είναι ντροπή, παιδιά, να λέμε από πού πήραμε την πληροφορία. Η Ελένη λοιπόν μου λέει: Γιούλη, τρέχα κορίτσι μου, Πάρε αυτό το πράγμα το θαύμα από τα Ζάρα. Εγώ το έχω πάρει διπλό, γιατί δεν ξέρω αν θα το ξαναβρω, εάν θα συνεχίσει να υπάρχει. Πήγαινε πάρω το, είναι το πιο πράσινο κρεμόδε άρωμα καλοκαιρινό που υπάρχει. Το οποίο σου το βλέπει και λε καλά, εντάξει. Αυτό είναι αντρικό. Ναι, truth be very told. Μοιάζει με αντρικό, και όμω δεν είναι αντρικό. Έχει μία λίστα νοτών, δεν έχει πυραμίδα. Έχει μαύρη βανίλια, σανταλόξυλο, κάρδαμο, κέδρο και μαύρο πιπέρι από όλα αυτά που ακούτε, κρατήστε στο 100% το κάρδαμο με τη βανίλια και το γέδρο. Το πιπέρι δεν μου μυρίζει τόσο, αλλά το κάρδαμο με τη βανίλια έχει κάνει μία γλυκοπικάντικη ένωση. Παναγία μου, είναι πάρα πολύ σεξι αντρικό, αλλά φοριέται και από πολύ τολμηρές γυναίκες, όχι πολύ τολμηρές, απλά τολμηρές. Ένα πράσινο θαύμα. Εάν σα αρέσουν τα βοτανικά, τα πράσινα, τα αρώματα, νομίζω θα το ερωτευτείτε. Δοκιμάστε το γιατί και για το κόστο του, τα ML του είναι εξαιρετικά καλά. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε. Εάν το βρείτε σε κάποιο κατάστημα, Ζάρα, εγώ το έκανα blind buy γιατί δεν το βρήκα ούτε στο Mall, ούτε στα Golden Hall και το αγόρασα από το e-shop. Εάν μπορείτε να το δοκιμάσετε από κάπου, ναι, αλλιώ. Εγώ συνιστώ blind buy σε αυτό, το αγαπώ. Θα συνεχίσω στα τρία τελευταία και θα πάω, αφού είμαι ακόμα στα Unisex, σε ένα αντρικό άρωμα το οποίο Διαφημίζει το σαντρικό. αλλά εγώ το φοράω στα τρελή. Και μιλάω, παιδιά, για το Sartorial της Penhaligons. Είναι το πρώτο Penhaligons το οποίο παίρνω. Α, όχι ψέματα. Έχω και το καινούριο, το High Grove Bouquet. Αυτό όμως το αγόρασα. Δεν μου στάλθηκε στο PR. Γιατί όταν είχα πάει Τάτικα, είχαν την ευγενή καλοσύνη τα κορίτσια να μου δώσουν δείγματα. Και όταν άρχισα να ψάχνω, ήμουνα στην πεπατημένη του Chasing Constance, έψαχνα παραλίνε, έψαχνα λουλούδια. Πιάνω το Sartorial. Και επειδή θυμήθηκα το Sartorial σε αυτό το θρελικό account στο Instagram, λέω Α το μυρίσω. Και μου σκάει μία εσάν από ναύσο, αυτή δηλαδή η γλυκιά, όξινη, μελένια όμω μυρωδιά, που με έκανε να αναπηδήξω την καρέκλα μου και να πω το. Το θέλω τώρα. Εν τω μεταξύ, στο Greek Fragrance Community στο Facebook, επειδή έχω δει να το αναγράφουν συχνά πυκνά, όλοι το λένε για αντρικό. Και λέω, μα γιατί είμαι η μόνη, α πούμε, που το θεωρώ εντελώ unisex και το φοράω χωρί καμία ντροπή. Παιδιά, δεν είναι αντρικό αυτό το άρωμα. Μοιάζει αρκετά στο DNA του Νάξο, αλλά δεν είναι αντρικό άρωμα. Μην τρελαθούμε. Θα μπορούσε να ξέρετε άνετα να είναι η αντρική βερσιόν του Libre. Έχει πολλά στοιχεία από την ε, μπόση, κυριλέ, ταυτότητα που έχει το Λίμπρ τη Yves Saint Laurent. Θα μπορούσε να είναι το αντρικό Λίμπρ, ξεκάθαρα. Νότε κορυφή έχει νότε μεταλλικέ, κάρδα κάρδαμο, μαύρο πιπέρι, νότε νερού, νότε βιολέτα, τζίντζερ και νερολί. Καταλαβαίνει αμέσω γιατί το άνοιγμά του με έκανε να κάνω έτσι. Το 8 στα 10 είναι γιούλι. Στην βάση του έχει λεβάντα, Κερί μέλισσας, δέρμα, λάιμ και κυκλάμινο. Επίσης καταλαβαίνεις και τη σύνδεση που έχει με το λίμπρ και γιατί μου θυμίζει λίμπρ. Και βάση έχει βρία, μέλι, ξύλινες νότες και χρυμπάρι, τόνκα μπίν, σπόρος τόνκα, πατσουλί, βανίλια, λευκός μόσχος, μύρο, κέδρος και βάλσαμο γκουρτζάν. Πραγματικά, μπορεί κάποιο να μου πει, μπορεί να πάει να το μυρίσει κάποιο στάτικα και να μου πει και κάτι, όχι ένα μεγάλο αντρικό. Παιδιά, δεν ξέρω. Έχω πετριά με αυτό το άρωμα. Έχω την πετριά που έχω πάθει και με τον άξο που το μυρίζω κάθε φορά και. Oh. Ορίστε. Πόσα βίντεο, Πόσα βίντεο έχω. Mm. Είμαι στη σεζόν 7. <laughs> Έχει αυτό το feeling που έπαθα και όταν μύρισα τον άξο που με έκανε να κάνω κατευθείαν αυτό. Στο άνοιγμά του μου τρύπησε τη μύτη. Ευχάριστα. Με ξέπληξε. Νομίζω είμαι πολύ ενθουσιασμένη. <χει> Συγγνώμη. Φεύγοντα όμω από τα μέλια και τι ε, του Σαρτόριαλ, γυρνάμε σε ένα μανταρίνι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναδείξω τη Αλεξάνδρ Τζέι το μανταρίνι Σουλτάν. Αλλά παιδιά ήρθε ένα μανταρίνι φέτο, τη Άκου Αντιπάρμα, το οποίο θέλω μου πόσο θα ήθελα να έχει πολύ καλύτερη διάρκεια. Είναι το αράντσια λασπουνιατούρα. Λασπουνατούρα. Σπουνιατούρα, πρέπει να διαβάζετε αυτό. Με τα γαλλικά τώρα έχω αρχίσει και τα πάω καλά. Στα ιταλικά ακόμα έχω ένα θέμα. Είναι του ντετουαλέτ, γι' αυτό και η διαρκειά του δεν είναι τόσο έντονη. Αλλά, παιδιά, είναι υπέροχο. Είναι ένα πράσινο μανταρίνι, το οποίο είναι ζουμερό μεν, δεν έχει όμω οξύτητα μανταρινιού. Είναι από την σειρά τη Aqua De Parma Blue Mediterraneo. Είναι πικάντικο, π, 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 πικάντικο πορτοκάλι, πικάντικο μανταρίνι, πικάντικο κυτρόδε. Οι νότες κορυφής είναι πορτοκάλι σικελίας, μανταρίνο ράνζ, λεμόνι, μεσαίες νότες μαύρο πιπέρι, πικραμύγδαλο και νότες βάζες κέδρο και μόσχο. Πάλι καταλαβαίνετε γιατί μετρέλανε, γιατί έχει μόσχο. Μετρέλανε το πικραμύγδαλο γιατί πεθαίνω για πικραμύγδαλο σε όλες τις εκφάνσεις. Είναι ένα αρκετά όξινο στο άνοιγμα του άρωμα γιατί έχει λεμόνι, που το λεμόνι είναι ό,τι πιο όξινο μπορείς να βάλεις. Σε άνοιγμα θα μπορούσε να βάλει περγαμόντο, αλλά το περγαμόντο θα έκανε μια ελαφριά στρογγυλάδα. Πράγμα το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν ήθελαν στην άκου αντιπάρμα και έχουν δώσει την οξύτητα του α, λεμονιού παρέα με τα πορτοκάλια. Μυρίζει πορτοκάλι, πορτοκάλι το οποίο θα μπορούσε άνετα να είναι αργήτικο πορτοκάλι στην αρχή δεν, σου, δεν καταλαβαίνεις τίποτα άλλο και στο dry down του αρχίζει να βγαίνει από κάτω αυτή η αίσθηση του μόσχου, του σώματος, το οποίο ευωδιάζει από κυτρώδη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κυριλάτο του τουαλέτ σε περίπτωση που θέλετε έτσι κάτι πιο σον, σον και θέλετε να κάνετε μια επένδυση τέτοια. Είναι ακριβό μεν, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα κλείσω με το καλύτερο άρωμα για φέτο. Νομίζω ότι και η στάθμη του το μαρτυρά. Προσπαθώ να το χρησιμοποιώ με φιδό, παιδιά, αλλά δεν μπορώ. Το φοράω επίση στο μαγαζί και μου λένε Γιούλ, τι φορά. Παιδιά, είναι το Blanche Bet. Ξεχάσατε το όνομα, καλέα. Τι έπαθα. Ε, έπαθα ε, Όχι, θυμήθηκα. Είναι το Blanche Bet τη Λική Τη Είναι το καλύτερο άρωμά μου για φέτο. Το φοράω κάθε φορά και νιώθω ζεστασιά, αγάπη, φροντίδα και προδέρμ. Είναι το Πουτέντε Παλάσμου, το νούμερο 2 μου. Είναι γάλα, είναι καρύδα, είναι βανίλια. Είναι αισθησιακό, καλοκαιρινό, γυναικείο, πρόστιχο, κυριλάτο, ταυτόχρονα. Περπατάς και θέλουν να σε φάνε. Κάπω έτσι. Και το ακούω από γυναίκε και άντρε αυτό το πράγμα. Με νιώθει τώρα. Ένα πολύ θελκτικό, συνάμα, πολύ κυριλάτο άρωμα. Πολύ εθέριο, συνάμα, σκοτεινό άρωμα. Είναι άρωμα πόθο. Τελεία. Το, Blanche Bet. το έχω ξανααναλύσει το βίντεο που είχα κάνει αφιερωμένο στα λικήντι Μαζινάγ. Το άρωμα αυτό, παιδιά, το έχει φτιάξει εντωμεταξύ η κυρία που είχε φτιάξει τρία το... από τα αγαπημένα μου αρώματα. Συγκεκριμένα από την λικήντι Μαζινάγ, έχει φτιάξει το δεύτερο, το νούμερο δύο μου, το οποίο είναι το Potent du Diamblé. Το οποίο κονταροχτυπιέται με αυτό εδώ. Και θα το δείτε στο δεύτερο βίντεο. <laughs> νότα κορυφή έχει μίλκο. Ε, Όχι, δεν έχει μίλκο. Έχει γάλα. Έχει musk mallow και mystical. Είναι μια συνθετική νότα. Μεσές νότες έχει του Μπερόζα, ένα λουλούδι το οποίο δεν ξέρω τι είναι, καπνό και γιασεμί. Νότες βάσης έχει βανίλια, μόσχο, κακάο και τον κασπόρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα... Ο καπνός, το incense, το θυμίαμα είναι που δίνει αυτή την σκοτεινιά σε όλη αυτή τη γλυκύτητα. Είναι ένα εξαιρετικό άρωμα που τα συνδυάζει όλα. Αυτό ήταν το top 10 των αγαπημένων καλοκαιρινών αρωμάτων. Θα ακολουθήσει δεύτερο top 10, φαντάζομαι, αρχές του μήνα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ήμουν η Γιούλη, είμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί το είπα αυτό. Δεν ξέρω γιατί έκανα αυτό το disclaimer, το ότι είμαι καλά. Είμαι η Γιούλη και είμαι καλά. Γεια <laughs> σας. Yes.